μια φορά και έναν καιρό, μια αλεπού πιάστηκε σε ένα δόκανο που βάζουν οι άνθρωποι για να πιάνουν τα άγρια ζώα. Και εκεί τη κόπηκε η ουρά της. Στενοχωρήθηκε πάρα πολύ, γιατί όλη της η ομορφιά κι όλο της το καμάρι ήταν αυτή η φουντωτή ουρά της. Τώρα τι θα έκανε χωρίς αυτήν? Πώς θα εμφανιζόταν στο δάσος? Πώς θα την έβλεπαν τα άλλα ζώα και οι άλλες αλεπούδες? Όλοι θα την κορόιδευαν και θα την έλεγαν κολοβή ή κουτσονούρα. Ποπό, τι έπαθα η καημένη, τι ήταν τούτο το καθρικό, την όμορφη μουρά να χάσω, πώς θα τα αντέξω εγώ τόσο κακό. Κλείστηκε στη φωλιά της στενοχωρημένη και άρχισε να σκέπτεται. Μετά από πολλή σκέψη είπε: «Μόνο αν τα καταφέρω και πείσω και τις άλλες αλεπούδες να κόψουν τις ουρές τους, δεν θα ξεχωρίζω άσχημα εγώ ανάμεσά τους». Κάλεσε λοιπόν όλες τις αλεπούδες και τους είπε: «Αγαπητές μου αδελφούλες, σας κάλεσα εδώ για να σας πω κάτι που σκέφτηκα να σας προτείνω. Να κόψετε όλες τις ουρές σας όπως την έκοψα κι εγώ. Είναι η τελευταία αλεπουδομόδα. Τι τη θέλουμε την ουρά? Είναι ένα βάρος που το σέρνουμε πίσω μας χωρίς λόγο. Θα είμαστε πιο ελαφρές, πιο ευκίνητες και πιο μοντέρνες χωρίς τις ουρές μας. Εγώ, από τότε που την έκοψα, αισθάνομαι ευτυχισμένη και ελεύθερη». Την άκουσαν οι αλεπούδες σιωπηλές και μπήκαν σε σκέψη. Όμως μια μικρή αλεπού πολύ έξυπνη της είπε: «Είναι πολύ ωραία η συμβουλή σου, κύριε αλεπού, και θα την ακολουθούσα πρώτη εγώ, εάν δεν σου λείπει η δική σου η ουρά». Γέλασαν τότε όλες οι αλεπούδες και έφυγαν αφήνοντας μόνη της την κολοβή. Έτσι η κυρά αλεπού έζησε από τότε απομονωμένη στο δάσος, μακριά από τις άλλες αλεπούδες και ντροπιασμένη, γιατί οι πονηριές της δεν έπιασαν. Αυτό το παραμύθι μας λέει ότι έτσι την παθαίνουν όσοι συμβουλεύουν τους άλλους όχι για το γενικό καλό, αλλά για το προσωπικό τους συμφέρον.